Ο κύριο Βερίκιο. Να ειδοποιήσει τη γυναίκα μου, αλλάζω δουλειά. Εννοείται, ρε παιδιά. Ωραία. Πάμε όλοι στο εσύ κόμμα. Εσύ αυτό προτάθηκε. Ναι, ναι, θα με πάρει μαζί. Τι άμα κάνει κόμμα, τι. Πάμε, πάμε να το δούμε το Βερίκιο. Οι ευρωεκλογές φαίνεται ότι θα επηρεάσουν τα πρωινά προγράμματα περισσότερων μεγαλύτερων καναλιών. Όχι μόνο, για παράδειγμα, εμάς. Του Sky ή εμάς, αλλά φαίνεται ότι θα επηρεάσει και το πρόγραμμα του Αντένα. Γνωρίζω ότι ο κύριος Στέφανος Κασελάκης θέλει στο ευρωψηφοδέλτιο 5 δικούς του, εκ των οποίων, ανάμεσα σε αυτούς τους 5, είναι και δημοσιογράφοι. Σε αυτούς που ο ίδιος θέλει, τους δημοσιογράφους, ναι, το συζητάει ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης με τους ΤΣΕΟ ή και τους ιδιοκτήτες των καναλιών. Έχω όχι αυτή την πληροφορία, αυτή την βεβαιότητα. Είναι πρόσωπο που έχει το μικρόβιο της πολιτικής στο αίμα του, ναι, και πριν μερικά χρόνια είχε φτάσει μέχρι το περιστήλιο της Βουλής, αλλά λόγω και των συνθήκων, ήταν τότε και η εποχή του μνημονίου κτλ., δεν κατάφερε να μπει προς... Σε ποιον αναφέρεσαι, γλυκέ μου? Ένας που έρχεται στο μυαλό μου είναι ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που είναι και στο πρωινό στον Αντένα. Δεν ξέρω. Θα κάνετε και ρεπορτάζ. Και με το Πασόκ κάποια στιγμή. Συγγνώμη, χθες που πήγε ο Δημήτρης. Δοκίμασε τις δυνάμεις του. Ωστόσο, δεν σιγά ξέρω. Μην το πει, όποιος είναι, σιγά μην το πει σε μένα ή στο Δημήτρη ή σε σένα. Εδώ πρέπει να είσαι ρεπόρτερ, να κάνεις ρεπορτάζ. Λοιπόν, τον αγαπώ πάρα πολύ το Βερίκιο και τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν δημοσιογράφο και σαν άνθρωπο. Και είναι Σταματίνα. Η πλάκα ποια είναι τώρα? Μου στέλνει Σταματίνα εκείνη την ώρα μήνυμα και μου λέει: εγώ δεν το έχω δει. Και μου λέει: κατεβαίνεις με το ΣΥΡΙΖΑ? Και εγώ της απαντάω κάνοντας της πλάκα προφανώς ότι όχι, θα κατέβω με δικό μου κόμμα. Λοιπόν, και μαθαίνω μετά ότι η Σταματίνα είπε ότι ο Γιώργος μου απάντησε ότι θα κατέβω με δικό του κόμμα. Λοιπόν, και με πήρα μετά 10. Για να καταλάβετε τη σοβαρότητα της χώρας, δεν λέω για τη Σταματίνα και τον Περίκιο, τους εκτιμώ, αφήστε τα και τους δύο. Με πήραν 10 μετά, όχι για να με ρωτήσουν, για να μου πούνε ότι θέλουν να κατέβουν μαζί μου. Και ότι θα πάμε και καλά. Πες δηλαδή... κανένα όνομα καλό. Λοιπόν. Κανένας διάσημος. Θέλω να πω κάτι τώρα. Δεν θα αποκαλύψω ονόματα. Δεν θα ανοίξω τα χαρτιά μου σήμερα. Θέλω να πω κάτι. Θέλω να απαντήσω μόνο σε κάτι σοβαρά. Είπε ο Δήμος, και σε αυτό μόνο θέλω να απαντήσω σοβαρά, ότι με θεωρεί ο Κασελάκης δικό του. Δεν με θεωρεί κανένας καθένας δικό του. Το ότι Δήμο μου, να το ξεκαθαρίσουμε. Είμαι δημοσιογράφος. Ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι από αυτούς που με κατηγορούσαν μισό χρόνο ότι ταχώνω σκιότατα στο Κασελάκι. Μετά του έκανα συνεντεύξεις. Και μετά έγινε αυτό που έγινε με το στρατό. Πήγα και του έκανα την πλάκα στο στρατό. Ήρθε εδώ με τις κάλτσες μέσα και μπήκε με τη φούσκα. Έχει και τρέλα με τα σκυλιά. Τι να κάνουμε, έχει αγαπήσει και τη φούσκα. Δεν με κάνει αυτό δικό του. Δεν είμαι ούτε του Μητσοτάκη δικό του, ούτε του Κασελάκι. Δεν είμαι κανενός. Δεν ανήκω πουθενά, αλήθεια σου λέω τώρα. Ότι κάτι θα πάω να ψηφίσω και εγώ θα πάω να ψηφίσω, αλλά δεν ανήκω. Επίσης δεν κατεβαίνω σε ευρωεκλογές. Δεν γνωρίζω, Κυριακού, ότι ο κύριος Κασελάκης θέλει να με κατεβάσει αυτό που λέει ότι το γνωρίζει και ο Καναλάρης κτλ. Όχι, δεν κατεβαίνω, μην ανησυχείτε, ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο. Ναι, λέτε να με ζήτησε απευθείας για να μην το. Να μην το έχουν πει ακόμα, ή εκτός αν το ξέρει ο Κασελάκης και δεν φοβάται να μου το πει ακόμα. Αλλά μην μου το πει, δεν θα κατέβω. Επίσης δικό μου κόμμα δεν κάνω. Τώρα. Τώρα εννοείται. Προς το παρόν.